Πόσο έχουμε ακόμα για τον ναό? Ναι, καλή παγωνιά. Αν διατηρήσουμε την ταχύτητα και οι φωτιές δεν σβήσουν, θα φτάσουμε σε χρόνο μηδέν. Εκείνες οι λεπίδες.
Περισσότερα καμάκια! Σταματήσαμε ξανά! Ερβέ, η Φλόρη χτυπήθηκε με καμάκι! Είναι ώρα, γιέ μου. Κοίτα γύρω σου τι έχεις κάνει. Αυτό ήταν το σχέδιό σου! Είστε και οι δυο παλαβοί! Φεύγουμε από αυτό το βασίλειο. Τώρα. Αν υπάρχει τρόπος να γυρίσουμε. Αυτό είναι του Όντιν. Θα αναγνώριζα παντού το φρικτό γούστο του.
Για δες εδώ. Ο πίνακας που λείπει για τον Τυρ. Θα τον έκλεψε ο Όντιν. Μα γιατί? Πάντα έχει τους λόγους του. Να ρίξω μια ματιά. Μάλιστα, είναι τελείως αναπάντεχο. Γιατί, τι σημαίνει? Δεν έχω ιδέα. Δεν είναι αναπάντεχο. Κεφάλι. Κοίτα, προφανώς είναι ο Τυρ. Ταξιδεύει κάπου, ίσως μαγικά. Αλλά τι σχέση έχει με τους γίγαντες, γιατί να του αφιερώσουν βωμό? Φοβάμαι ότι αυτό δεν είναι ξεκάθαρο. Τι είναι αυτή η ρούνη στις γωνίες? Δεν είναι ρούνη. Είναι σύμβολα από άλλους τόπους. Σημαίνουν... πόλεμο. Ναι. Μα πώς? Αυτό το ξέρω καλά. Ω. Oh. Τα μάτια του είναι πετράδια. Σαν τα δικά σου. Αναμφίβολα συμβολίζουν το δώρο της όρασης που μας χάρισαν οι γίγαντες. Να δω από πιο κοντά. Ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Τι είναι αυτό? Μυστικά σχέδια που έκρυψε ο Τυρ για να έχει πρόσβαση. Μαζί με λίγους έμπιστους των γιγάντων. Κάτω από τη μύτη του Όντιν. Υποσχέθηκα ότι θα σας πάω στο Γιότνιχαϊμ. Τι εννοείς, κεφάλι? Είπες ότι μας τελείωσαν οι επιλογές. Δεν βλέπεις, αδερφέ. Ο Όντιν δεν έχασε τις ελπίδες του, κι ούτε εμείς πρέπει. Ήξερε ότι υπήρχε ένα σημάδι εδώ, αλλά εμείς το βρήκαμε. Τα σχέδια οδηγούν στο κλειδί ενός μυστικού θαλάμου. Δεν ξέρω που μας οδηγεί ή τι θα βρούμε, μα είναι ένας δρόμος. Πώς θα φτιάξουμε το κλειδί? Να ρωτήσουμε έναν άλλο. Το σύμβολο στην πόρτα του ναού. Είναι πολλοί ρούνοι μαζί. Ειρήνη, ενότητα, ελπίδα και άλλα. Είναι σχέδιο του Τυρ. Έφτιαξε μόνος του. Εδώ έφερε ο Όντιν τα καλύτερα στοιχεία για το Γιότνιχαϊμ. Πριν αυτό που είδες. Δεν είδα κάτι. Δεν με είδες με κάποιον? Έναν γέρο. Ποιον γέρο? Να φύγουμε. Ναι. Εντάξει. Εντάξει, επιστρέφουμε στο Midgard για να δούμε για την κατασκευή του κλειδιού. Πού είναι ο Νάνος?
μας είπες ότι ο Μπάλντουρ είναι ο γιος της Φρέια? Είναι! Σοκάρομαι όποτε το ακούω, λες και δεν το γνωρίζω ήδη. Μα όταν σκέφτομαι τον Μπάλντουρ με την Φρέια... Μιμίρ? Ναι, παλικάρι? Φρέια. Πώς σου φαίνεται αυτό, αδερφέ? Κεφάλι, δες μου για το ευάλωτο σημείο του Μπάλντουρ. Ο Μπάλντουρ είναι πριγκισμένος με ανοσία σε κάθε απειλή, είτε επίγεια είτε μαγική. Ένα λεπτό, τι συμβαίνει? Του έκαναν μάγια για να μην μιλήσει για αυτά που ξέρει. Αλήθεια! Αλήθεια! Ω, ακριβώς αυτό! Αχ, αναρωτιέμαι πόσος καιρός να έχει περάσει. Θα ήταν τότε που το κεφάλι μου ήταν στο έλεος της, ή τότε που ανακάλυψα την αδυναμία του Μπάλντουρ? Μιμίρ! Ναι, παλικάρι? Είπες ότι κατάλαβες την αδυναμία του Μπάλντουρ. Αλήθεια! Μα ο Μπάλντουρ είναι πρικισμένος με ανοσία σε κάθε απειλή, είτε επίγεια είτε μαγική. Αρκετά. Θα μπορέσεις. Είναι όπλο, πανοπλία ή κάποιο άλλο σύνεργο πολέμου που με τόση μαεστρία φτιάχνω? Όχι, τότε ξέχνα το. Ακόμα κι αν ήθελα να φτιάξω ένα τόσο ασήμαντο μπιχλιμπίδι, δεν ρισκάρω τα εργαλεία μου για κάτι τόσο λεπτεπίλεπτο και γυναικείο. Φτιάξτε σταδιακά. Κάνε τη συγκόλληση με ειδική κόλληση. Κράτα τα στρώματα λεπτά, με εναλλαγές στην επίστρωση. Εντάξει, εξυπνάκια. Και πού θα βρούμε ένα κομμάτι κόλλησης καλής ποιότητας? Τελευταία φορά που είδα ένα, μου γινόταν ακόμα πέτρα. Πλάκα μου κάνεις. Αυτό είναι... Μα πού το... Ήταν μια βρώμικη δουλειά. Μην κάθεσαι σαν άγαλμα. Ας το κάνουμε. Τι, εσύ δέχεσαι να δουλέψεις σε κάτι που δεν είναι όπλο? Διάολε, γιατί όχι. Τι, μπορώ κι εγώ να οριμάσω? Πρόσεχε τη ράχη. Κράτα χαλαρό τον καρπό. Εσύ κράτα χαλαρό τον καρπό. Θέλω κι άλλη θερμότητα. Έφτασε. Θα σκληρύνεις κι άλλο το ατσάλι. Δεν χρειάζεται. Το μούλιασα τρεις φορές σε λάδι ντρόγκαρ. Βλέπεις. Πνευματώδες και υγιεινό. Κατεργαράκο μου εσύ. Ποτέ δεν είναι αργά για καινούργια κόλπα. Έτσι. Όχι, δεν είναι. Να το. Όχι, μην ξεχνάς αυτό. Κόψε τα χαμόγελα. Μου φέρνει αμηχανία. Είναι ωραίο να σας βλέπω μαζί. Αλλά ο Ρούνος στο όνομα φαίνεται διαφορετικός. Το τίμημα του. Να κολλάς ξανά κάτι σπασμένο. Το ήξερα. Εσείς οι δύο αγαπιέστε. Κόψε τα δακρύβρεχτα. Θα με πάρουν τα ζουμιά. Καλύτερο το καινούριο. Τι λες? Έχουμε δουλειά να κάνουμε. Κοίτα ποιος γύρισε στα μέρη μας. Δεν σου είπα ότι θα ήταν μια χαρά?